Αγαπητέ Γενική Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Δημήτρη Κουτσούμπα, καλώς όρισες στην πόλη μας. Ως εκπρόσωπος της Συντονιστικής Επιτροπής 13 εκπολιτιστικών και εξοραϊστικών συλλόγων της Πάτρας που αγωνίζονται για την υπόγεια διέλευση του τρένου, σου μεταφέρω τους πιο θερμούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς μας. Στο πρόσωπό σου βλέπουμε τους διαχρονικούς αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την ειρήνη, την ελευθερία, την δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη. Έννοιες που ολοένα και περισσότερο στις μέρες μας πλήττονται σε παγκόσμιο επίπεδο για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων των λίγων μέσω της άσκησης βίας και της καταπάτησης των δικαιωμάτων των πολλών. Δικαιωμάτων που κατακτήθηκαν με πολύχρονους και σκληρούς αγώνες των λαών. Δικαιώματα που με αναλύωτη φλογερή πίστη και θυσίες υπερασπίζεται το ΚΚΕ από την ίδρυση του μέχρι σήμερα. Οι πολίτες των 13 συλλόγων της Πάτρας, τους οποίους έχω την τιμή να εκπροσωπώ, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την πολύπλευρη υποστήριξη του ΚΚΕ στην δίκαιη διεκδίκηση της υπόγειας διέλευσης του τρένου και της δημιουργίας γραμμικού πάρκου στην επιφάνειά του. Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή στάθηκε απέναντι στην κοντόφθαλμη λογική του κόστους ωφέλους που αδικεί την Πάτρα σε σχέση με τις υπόλοιπες πόλεις όπου η διέλευση είναι περιμετρική ή υπόγεια. Μέσω των επερωτήσεων του βουλευτή μας Νίκου Καραθαρασόπουλου που με τεκμηριωμένα επιχειρήματα στήριξε το δίκαιο αίτημά μας στο Κοινοβούλιο και το γνωστοποίησε στον ελληνικό λαό. Επίσης, η Λαϊκή Συσπήρωση και η Δημοτική Αρχή Πελετίδη αγκάλιασε και στήριξε από την πρώτη στιγμή τον αγώνα των συλλόγων με πορείες, συγκεντρώσεις, ενημέρωση του πατραϊκού λαού, αποτροπή του εργολάβου από το ξύλωμα της γραμμής και άλλα. Αγωνιστήκαμε χέρι-χέρι με την αγωνιστική Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Συσπήρωσης για να αποτραπεί η καταστροφή της πόλης για τους επόμενους αιώνες, ενάντια στους ελάχιστους που έβαλαν στην άκρη τους ανθρώπους και ενδιαφέρθηκαν μόνο για το στενό ατομικό συμφέρον τους. Ορατή καρπή αυτού του αγώνα είναι η συνέχιση της λειτουργίας του προαστιακού σιδηρόδρομου, που σήμερα είναι η ραχοκοκαλιά του συγκοινωνιακού έργου της Πάτρας και η εξασφάλιση πίστωσης 477 εκατομμυρίων ευρώ για υπόγεια διέλευση από την οδό Κανελοπούλου μέχρι το σταθμό του Αγίου Ανδρέα, σύμφωνα με τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Αυτή η καρπή είναι η απόδειξη ότι οι αγώνες για το δίκαιο με τη σωστή καθοδήγηση οδηγούν πάντα σε καλά αποτελέσματα και νίκες. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η συνέχιση του αγώνα μας. Να βγάλουμε συμπεράσματα για το ποιος είναι δίπλα μας και ποιος απέναντί μας. Ποιο είναι το μοναδικό κόμμα που στήριξε τα εδίκαια αιτήματά μας, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Δήμο. Και με αυτό το κόμμα να στρατευθούμε στον καθημερινό αγώνα, στη μάχη για την πλήρη υπογειοποίηση του τρένου, για να μην ορθωθούν στην πόλη μας τύχη. Είμαστε αισιόδοξοι. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και είμαστε βέβαιοι πως θα επιτύχουμε το ολοκληρωμένο έργο της υπογειοποίησης από το Ρίο μέχρι το νέο λιμάνι, καθώς και τη δημιουργία του γραμμικού πάρκου, για να γίνει η Πάτρα μας πολύ όμορφη, σύγχρονη, αναβαθμισμένη αισθητικά, συγκοινωνιακά, περιβαλλοντικά. Έργο διαχρονικό που αξίζει σε εμάς, τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Τελειώνοντας, αγαπητέ Γραμματέα, Γενική Γραμματέα, σε ευχαριστούμε για την επίσκεψή σου στην όμορφη πόλη μας και ευχόμαστε ευόδοση τον αγώνα του κόμματος. Γεια σας!